Παρουσία πλήθους κόσμου και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η κεντρική ομιλία του συνδυασμού «Η απάντηση τα Χανιά μας». Ο επικεφαλής του συνδυασμού και υποψήφιος δήμαρχος Χανίων Άρης Παπαδογιάννης παρουσίασε τους στόχους του για το Δήμο Χανίων. Είμαστε εδώ πέρα, στην πλατεία ανάμεσα στα Νεόρια και στο Παλιό Τελωνείο. Έχουμε την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Άρη Παπαδογιάννη. Είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτό το ταξίδι σε δύο μέρες ολοκληρώνεται. Που ο κόσμος συμμετέχει τόσο ενεργά στην απόψινή εκδήλωση του Άρη Παπαδογιάννη, που έχει γεμίσει αυτή την ιστορική πλατεία μπροστά από αυτόν τον ιστορικό χώρο, που όπως και ο Άρης, έτσι και όλοι μας πιστεύουμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά πρέπει επιτέλους να αναδειχθεί. Το πρόγραμμα του Άρη, του Παπαδογιάννη και του συνδυασμού μας είναι συγκεκριμένο. Έχει πει πολλές φορές ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά και αξίες μας είναι η βάση για εμάς τους ανθρώπους και θα πρέπει τα μνημεία της παλιάς πόλης και η παλιά πόλη στο σύνολό της να αναδειχθεί. Θα οριστεί αντιδήμαρχος καθημερινότητας, ο οποίος θα είναι συνεχώς στους δρόμους για να βλέπει και να ακούει τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κάλεσε τους Χανιώτες να τον στηρίξουν με την ψήφο τους. Ο συνδυασμός μας δίνει μεγάλη βάση στην ασφάλεια, να φωτιστούν οι πλατείες, τα πάρκα, ο πολίτης πλέον να νιώθει ασφάλεια στην πόλη που ζει. Να λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιτέλους αυτής της πόλης. Να αναδείξουμε τα πάρκα, τις πλατείες, αυτά τα πράγματα τα οποία μας έχει ευλογήσει ο Θεός και ζούμε σε αυτή την πανέμορφη πόλη. Να δώσουμε αξία στους περιαστικούς δήμους. Να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα στη νέα γενιά. Να δώσουμε όθηση στη νέα γενιά, η οποία σε σύμπραξη με τους παλαιούς να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο για το Δήμο μας, κάτι όμορφο για τον τόπο μας, κάτι όμορφο για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Την ίδια ώρα τόνισε ότι θα βγει νικητής στην αναμέτρηση της 26ης Μαΐου για να κάνει τα Χανιά το Δήμο που ονειρευόμαστε, το Δήμο που μας αξίζει.